Τα υψηλά επιτόκια δανεισμού εξανεμίζουν τα βήματα που κάνει η Ελλάδα προς την κατεύθυνση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, υποστήριξε ο Γιώργος Παπανδρέου στην ομιλία του σε ειδική επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι τα μέτρα που έχει ήδη λάβει η Ελλάδα δεν είναι κάτι περισσότερο από αυτά που θα ζητούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, χωρίς τα ωφέλη ενός δανείου. Άφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο, εάν δεν υπάρξει ευρωπαϊκή λύση, η χώρα να προσφύγει στον οργανισμό. We are saying here what we don't want to be in a situation where we have the worst of the IMF, if you like, and none of the advantages of the Eurozone. So what we are saying is, this is where Europe must come in and say, okay, in this case, we either can provide what an IMF would provide, even at an ad hoc level at this point, because we don't have the institutional capacity, or in the end, Greece may have to choose the option to go to the IMF. We hope that will not be necessary. Όπως φάνηκε και από τη χθεσινή συνάντηση με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν υπήρξε καμία απόφαση για παροχή βοήθειας. Το παζάρι σκληραίνει εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της 25ης Μαρτίου, καθώς η Γερμανία εμφανίζεται ανυποχώρητη και αντιδρά σε οποιοδήποτε σχέδιο οικονομικής συνδρομής προς την Ελλάδα. Το σχέδιο που έχει επεξεργαστεί η Κομισιόν προβλέπει την παροχή δανείων από ορισμένες χώρες της Ευρωζώνης, χωρίς απαραίτητα τη συμμετοχή της Γερμανίας. Όμως παραμένει αδιευκρίνιστο εάν για να τεθεί σε εφαρμογή απαιτείται και η συνένεση των Γερμανών. We are ready. The Commission is ready. We have the instruments ready in case they are needed. Of course, we hope that member states will be able to approve it in case there is such a request. Πάντως, ο επικεφαλής της Deutsche Bank, μετά την επίσκεψη του οποίου στην Ελλάδα άρχισε η ουσιαστική διαπραγμάτευση για την εκπόνηση του σχεδίου, τάχθηκε υπέρ της βοήθειας, καθώς όπως επεσήμανε, οι γερμανικές τράπεζες έχουν μεγάλη έκθεση σε ελληνικά ομόλογα και υπάρχει κίνδυνος διάχυσης του προβλήματος σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω των τραπεζών. Αν αποτύχουμε να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση στη χώρα, τότε το επόμενο πρόβλημα μετά την Ελλάδα θα είναι οι τράπεζες. Εάν πραγματικά ανακύψει το ερώτημα της διάσωσης ή μη διάσωσης, είμαι πεπισμένος ότι θα πρέπει να υπάρξει διάσωση. Στο εσωτερικό του γερμανικού κυβερνητικού συνασπισμού κυριαρχούν οι φωνές που αρνούνται τη διάσωση της Ελλάδας με χρήματα των Γερμανών φορολογουμένων και δείχνουν το δρόμο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Πρέπει να σκεφτούμε ποιος έχει τα εργαλεία να οδηγήσει την Ελλάδα στο να επανακτήσει την πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου. Κανείς εκτός από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει αυτά τα εργαλεία. Εναντίον της σκέψης για προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τάσε το Δημήτρης Αβραμόπουλος. Θα είναι καταστροφική περισσότερο για την ΟΝΕ και λιγότερο για την Ελλάδα. Γι' αυτό χώρες όπως η Γερμανία θα έπρεπε να μην μας σωθούν προς τα εκεί. Πέραν αυτού, ένα τέτοιο ενδεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός στις σχέσεις μας με τις χώρες της ΟΝΕ για να καταλήξουμε σε μια συνεννόηση. Η Αλέκα Παπαρίγα, σχολιάζοντας τη συζήτηση γύρω από το σχέδιο βοήθειας, έκανε λόγο για αποπροσανατολιστικά διλήμματα. Όπως επιβεβαιώνεται χρόνια τώρα ότι το δίλημα Πασόκ Νέα Δημοκρατία είναι αποπροσανατολιστικό και τεχνητό, το ίδιο ισχύει και για το δίλημα Ευρωπαϊκή Ένωση ή Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η επιλογή προσφυγής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποτελεί μια καταστροφική επιλογή που επιθυμούν οι κερδοσκοπικές αγορές αλλά και οι πλέον συντηρητικοί κύκλοι, τονίζει με ανακοίνωσή του ο συνασπισμός.